Τώρα έχω μόνο δάκρυ. Καλησπέρα σας, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σήμερα σας προσκαλούμε να περπατήσουμε μαζί στα μελωδικά μονοπάτια της ζωής του δικού μας του μουσικοσυνθέτη και πολυτάλαντου καλλιτέχνη, Κώστα Κακογιάννη. Κώστα, καλώς όρισες. Αν μου επιτρέπεις να σου μιλώ στον ελληνικό. Ευχαριστώ που μιλάς στον ελληνικό, διότι θα μου άρεσε να μιλήσω στο πληθυντικό, οπότε ξεκινήσαμε ωραία. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ είδαμε στην αρχή, που βλέπουμε τα πολλά σου ταλέντα. Και διακρίνεται και λίγο αυτό που δεν προωθείς. Αυτό λίγο της υποκριτικής, γιατί μπαίνεις έτσι στο πετσί του ρόλου. Είσαι η πρώτη που μου το λέει πάντως, ευχαριστώ. Γιατί πόσο χρόνο ήσουν όταν ξεκίνησα? Από ό,τι διάβασα και λίγο το βιογραφικό σου και στο αφιέρωμα που θα δούμε συνέχεια, είναι λόγω της αδερφής σου που της πήραν ένα πιάνο και λες εγώ είμαι μικρός αλλά θέλω κι εγώ. Κάπως έτσι από μια ζήλια ξεκίνησε αυτό το πείσμα σου. Σου το είπα, που το ανακάλυψες, δεν είπες το βιογραφικό μου, μπράβο. Δεν είπες το βιογραφικό, άρα το ανακάλυψε η Σόφη, γιατί από το κείμενο όρισε το διάβασα. Α, ωραία. Ναι, η αδερφή μου Ειρήνη, την οποία μου ανέφερες και τώρα ότι γνωρίζεις, ναι. Χάρηκα πολύ γι' αυτό. Για την αδερφή μου την Ειρήνη, οι γονείς μου όρασαν ένα πιάνο, ήρθε στο σπίτι, με περνά 5 χρόνια η Ειρήνη, ζήλεψα και άρχισα κι εγώ έτσι νωρίς, γύρω στα 6-7. Φυσικά ξέρεις, τα αγόρια καμιά φορά ύστερα τους λένε «Α, παίζει πιάνο», ξέρετε, εκείνο τον καιρό ειδικά. Οπότε τα παράντησα και άρχισα έτσι επίσημα γύρω στην 5η-6η δημοτικού. Παράλληλα με μαθήματα έτσι βιολιού και φλάουτου. Άρα, όταν τα παράντησες ήταν επειδή δεν έπρεπε τότε σε εκείνο τον καιρό ένα αγόρι να ασχολείται? Ναι, κάπως ήταν επικριτικό τότε, ναι. Τα παιδιά μου λένε «Άντε, πρέπει να παίξω μπαλά στο πιάνο τώρα να παίζει πιάνο». Αλλά τελικά σε κέρδισε η μουσική. Τελικά με κέρδισε, ήταν γραφτό. Και την κέρδισες κι εσύ, γιατί ελπίζω. Δεν είναι ασταμάτητα από τότε, ασχολείσαι και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είσαι κοντά και διδάσκεις στα παιδιά. Και το να μεταδίδεις τη γνώση και μια γνώση που πηγάζει και από ταλέντο πολλές φορές, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, δεν μπορούν όλοι οι καλλιτέχνες να μεταδώσουν. Όχι, είναι δύσκολο. Νομίζω ότι ο δάσκαλος είναι εντελώς ανεξάρτητο πράγμα από τον δημιουργό. Πώς είναι η σχέση σου με τα παιδιά? Τα αγαπάω. Που διδάσκεις. Τα αγαπάω διότι και αυτά με εμπνέουν με τη σειρά τους και μάλιστα είναι οι καλύτεροι μου κριτές. Όταν γράψω ένα νέο κομμάτι, οι πρώτοι που θα το ακούσουν είναι αυτοί. Και ξέρω, αν τους αρέσει, είναι ότι θα πάει καλά το κομμάτι αυτό. Και ένα από τα νέα σου κομμάτια είναι αυτό με το χαμένο χρυσοπράσινο φύλλο. Αυτό το τραγούδι, το «Που πας χρυσοπράσινο φύλλο», προέκυψε. Ξέρεις, άρχισα να θυμώνω τον τελευταίο καιρό. Ενώ ζω μια ήρεμη ζωή στα βουνά, είμαι πολύ ήρεμος χαρακτήρας. Που βρήκες έτσι τη γαλήνη σου εκεί. Ναι. Η κατάσταση στην Ελλάδα πραγματικά άρχισε να με θυμώνει. Παράλληλα ήταν οι αεροψεκασμοί. Δεν ξέρω αν το συζήτησα ποτέ σε εκπομπή σας, που όλο το χειμώνα γίνονται σχεδόν καθημερινά πλέον. Ψεκάζουν αυτά τα βαρεά μέλτελα, ψεκάζουν αλουμίνιο και βάριο, τα οποία χρησιμοποιούνται δεν ξέρω εγώ για ποιο σκοπό, ίσως για έλεγχο του καιρού, για πολεμικούς σκοπούς. Αυτό το πράγμα ενοχλεί, ότι γίνονται πράγματα κρυφά πίσω από την πλάτη μας. Και επίσης, όταν είδα τους δρόμους της Λεμεσού, όταν κατέβαινα κάτω, να γεμίζουν καζίνα. Αυτό έτσι με έκανε να θυμώσω. Μπορούμε να ακούμε αυτό που μας έστειλε στο τραγούδι?
Βέβαια. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα, αλλά θα κυκλοφορήσει. Μπορούμε να το ακούσουμε. Βέβαια, λίγο. Χαρά. Που πας χρυσοπράσινο φύλλο. Να το δυναμώσουμε λίγο, να το ακούσουμε. Που ξενυχτάνε στα καζίνα, γη των κοριτσιών που το γλεντάνε στην Αθήνα. Που πας και στη βιτρίνα της γιαγιάς η σαλαμίνα. Πας χρυσοπράσινο των βουλευτών, των υπουργών, των συγγενών που με το ίδιο παραμύθι τη βιώσιμη τη λύθη ξελογιάζουνε τα πλήθη. Πως φωτίζεται ο Περδές για τη μαύρη Μερσεντέσα, ρε Λεωνίδα, πως γητεύουν την ελπίδα και μας κλέβουν την πατρίδα. Πότε το έγραψε αυτό? Θα έχει 2 μήνες περίπου, 2-3 μήνες. Και θα είναι πάνω σε ένα καινούργιο δίσκο που κάνω με τα παιδιά μου, τους ορειβάτες στη σχολή Μιτσί. Θα ονομάζεται ο δίσκος Ο Μεγάλος Αδερφός. Απλά δεν κυκλοφόρησε ακόμα, διότι άκουσε κάποια κομμάτια ο Γιάννης ο Κότσιρας, του άρεσαν και θέλει να συμμετάσχει και αυτό στο δίσκο. Μάλιστα. Επίσης συμμετέχει η Καλλιόπη Βέτα. Οπότε μέσα στο Σεπτέμβριο θα τον κυκλοφορήσουμε περίπου. Θα τον ηχογραφήσουμε και να τον ολοκληρώσουμε. Πάμε να δούμε μαζί ένα σύντομο αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για σένα και να επιστρέψουμε στο πλατό. Με χαρά. Χίλιες φορές σε κράτησα ως του φιλιού την άκρη. Χίλιες φορές αγάπησα, τώρα έχω μόνο δάκρυ. Η μουσική αποτελεί τέχνη και ένας καλός μουσικός πρέπει να ξέρει να δημιουργεί και αυτό που δημιουργεί να περνά βαθιά στις καρδιές αυτών που το ακούνε. Ένα τέτοιο παράδειγμα μουσικοσυνθέτη αποτελεί και ο καλεσμένος μας σήμερα, αφού μαζί του διανύουμε μια μουσική διαδρομή πολλών χρόνων. Μια διαδρομή γεμάτη μελωδίες και ήχους βγαλμένους μέσα από την ίδια τη ζωή. Ο μουσικοσυνθέτης Κώστας Κακογιάννης γεννήθηκε στη Λεμεσό. Όπως ο ίδιος δηλώνει, η μουσική μπήκε στη ζωή του καθαρά από ζύγια. Λίγο πριν κλείσει τα 6 του χρόνια, ήρθε ένα πιάνο στο σπίτι για την μικρή του αδερφή και έτσι μαζί με τα δικά της μαθήματα έπεισε τους δικούς του να ξεκινήσει κι αυτός. Αργότερα, βλέποντας ένα μουσικό σε μια συναυλία να παίζει βιολί, έπεισε τους δικούς του να το αγοράσουν ένα, ενώ στην ηλικία των 12 αποκτά και ένα φλαούτο. Σπούδασε σύνθεση και θεωρητικά σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής, ενώ παράλληλα κατέχει διπλώματα διδασκαλίας πιάνου, φλαούτου και βιολιού. Κατά την παραμονή του στην Αμερική, δίδασκε το μάθημα της ηλεκτρονικής μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι επαφές του με τη μουσική. Επαφές που τον οδήγησαν στο σημείο που είναι σήμερα, να θεωρείται αποδεδειγμένα ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης. Οι συνθέσεις και τα τραγούδια του είναι αναμφίβολα ατμοσφαιρικά, με μελωδικότητα και ευαισθησία. Όπως γράφτηκε πολλές φορές και στον κυπριακό τύπο, τα τραγούδια του χαρακτηρίζονται μελωδίες ψυχής. Έργα του παρουσιάστηκαν σε Σικάγο, Λονδίνο, Γερμανία, στο Παλάτι του Κρεμλίνου, στο Ηρώδιο καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συνεργάστηκε ως συνθέτης με τους Μιχάλη Κακογιάννη, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Κότσιρα, Νάνα Μούσχουρη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Αλέξια και πολλούς άλλους. Η
φιλική και συγγενική του σχέση με τον διεθνούς φήμη σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη τον ενέπνευσε στο να επικεντρώσει το ταλέντο του στη σύνθεση μουσικής για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Έγραψε τη μουσική για 8 κινηματογραφικές ταινίες, 16 τηλεοπτικές σειρές, 3 μπαλέτα και 15 θεατρικές παραστάσεις, ενώ το 2008 ανέλαβε τη μουσική επένδυση τη Junior Eurovision. Έχει εκδώσει 20 CD μέχρι σήμερα, ενώ το 2010 εμφανίστηκε ως κριτής στην εκπομπή ανάδειξης νέων ταλέντων Performance. Το 1999 ο Κώστας Κακογιάννης διορίστηκε καθηγητής στη σχολή Μιτσής στο χωριό Λεμίθου στο Τρόδος. Μαγεμένος από το τοπίο, αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Θέλοντας να αναζωογονήσει τη φήμη της ιστορικής αυτής σχολής, δημιούργησε το φωνητικό σύνολο Ορειβάτες με παιδιά από τα γύρω χωριά. Μαζί με τον συνεργάτη του, λογοτέχνη και στιχουργό Πάμπο Κουζάλη, έχουν ιδρύσει τον μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό Παράκεντρο, ο οποίος έχει ως στόχο την πολιτιστική αποκέντρωση του νησιού. Είμαι εδώ, είμαι εκεί, το κρυφτουλί δεν αρκεί, πρέπει να ξέρει. Ο μεγάλος αδελφός. Μαζί έχουν επίσης σκηνοθετήσει μία σειρά από ντοκιμαντέρ και το 2008 απέσπασαν βραβείο στον κινηματογραφικό φεστιβάλ της Δράμας για την ταινία τους «Στέγιος Υπέρβαση». Χαρακτηρίζει τον εαυτό του ιδιαίτερα ρομαντικό και του αρέσει να προσφέρει. Άλλωστε θεωρεί πως η χαρά της προσφοράς είναι ο γνώμονας. Θυμάται στα 14 του χρόνια να γράφει τις πρώτες του συνθέσεις «Βράδυ με τα κεριά αναμένα και το παράθυρο ανοιχτό να του φυσάει στο πρόσωπο». Αχ, τριαντάφυλλα μου, εγελαστικά. Σήμερα εμπνέεται από τη φύση κυρίως, γι' αυτό άλλωστε και επέλεξε να ζει στα βουνά του Τρόδους. Σαν πουλί είναι πιαστικά που της μοίρας τα σημάδια. Όσο υπάρχει μουσική λοιπόν, θα βρίσκεται πάντα πίσω από αυτή και το όνομα του δικού μας μουσικοσυνθέτη Κώστα Κακογιάννη. Μάλιστα. Κώστας Κακογιάννης. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα, ναι. Χαίρομαι, παιδιά, πραγματικά με. Έκανε πολλά πράγματα στη ζωή σου, φαίνεται. Και... ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και δύσκολη επιλογή. Θα το κρατήσω. Να είσαι καλά. Και εκεί η Σόφια ανακάλυψε ότι πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για τη μουσική, έτσι καθαρά από ζήλια. Α, μάλιστα. Στην Ειρήνη, γιατί πήρανε σε αυτή το πιάνο και σε σένα. Όχι. Πολύ σταθμή. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει περισσότερο, γιατί επειδή δεν είναι τυχαία που σε κάλεσα και σήμερα την επομένη της επετείου της τουρκικής εισβολής, έχεις υπογράφεις και την ταινία «Ο δρόμος προς την Ιθάκη» και η Αλέξια είχε τραγουδήσει από ό,τι θυμάμαι σε αυτή την ταινία, μια καταπληκτική ταινία που αφορούσε. Και που αφορά το... Μπορώ να πω αρκετά ακόμα έργα μου ασχολούνται με αυτό το θέμα. Δηλαδή, ναι, εκτός από την ταινία τη Δωρότου του Ήθακα του Κώστα Δημητρίου, είναι και το τελευταίο γυρισμό τη Κόρνα Αβραμίδου. Μάλιστα. Και αυτό με αυτή τη θεματολογία. Επίσης, έχω γράψει ένα musical, το Έρος Πατρίδος, που παρουσιάστηκε και σε διάφορες χώρες, στο Παλάτι του Κρεμλίνου, στο West End στο Λονδίνο, μαζί με τη Διάσταση. Και αυτό ήταν καθαρά πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε, όπως τον κάθε Κύπριο, με έχει αγγίξει, με έχει πληγώσει και όλα αυτά τα βιώματα που νιώσαμε εμείς οι πιο παλιοί βγαίνουν, μας έχουν σημαδέψει, οπότε δεν μπορούμε να μην τα εκφράσουμε. Όπως και αυτό το πλήγμα που είχαμε τώρα θα βγει στην τέχνη, θα μας αλλάξει τα φώτα. Ναι, συνήθως και τα μεγαλύτερα μάλλον τραγούδια και πιο καλές ταινίες γράφτηκαν όταν κάποιοι εμπνεύστηκαν από τραγικά γεγονότα. Ναι, είναι η θετική όψη της
της πλευράς των τραγουδιών αυτών, να βοηθούν τον άνθρωπο να κοιτάξει μέσα του, να ξανασκεφτεί, να κοιτάξει περισσότερο το πνευματικό του κομμάτι, να γίνει ανώτερος. Άρα θα υπάρξει και κάτι καλό από όλο αυτό το κακό. Νομίζω μας ξυπνούν και λίγο. Mm-hmm. Μέσα από οι αγώνες ενός λαού, τα τραγικά γεγονότα, mm-hmm. μέσα από τον πολιτισμό, νομίζω ένας τρόπος, ειδικά στην περίπτωσή μας, να κρατηθούν και έτσι ζωντανές οι μνήμες, mm-hmm. και να μας ξυπνούν που και που. Και να ξέρουμε ότι τελικά δεν είναι στα υλικά αγαθά η ευτυχία, αλλά κυρίως στα πνευματικά, στις σχέσεις με τους ανθρώπους, στις φιλίες. Πότε ξεκίνησε η αναζήτηση μιας νέας σου ζωής τηλεμύθου? Αυτό έγινε όταν με πήρα ένα διορισμό στην Λεμύθου ως καθηγητής. Και φυσικά όλοι μου έλεγαν να αρνηθείς οπωσδήποτε. Είναι ο πιο δυσμενής διορισμός που μπορεί κάποιος να έχει. Εσύ, επειδή είσαι και λίγο γνωστός, δεν μπορείς να τα καταφέρεις, να αρνηθείς. Αλλά εμένα η δική μου φιλοσοφία είναι ότι πρέπει να αφήνουμε την τύχη, το πεπρωμένο μας, να δράπω μόνο του, να μην παρεμβαίνουμε. Έτσι, έχουμε πεπρωμένο, έτσι. Ναι, έχουμε. Πιστεύω, το πιστεύω. Όλα είναι κάτω γραμμένα. Ναι. Όχι με τέτοιο βαθμό, αλλά ίσως ένα χεράκι από το Θεό για να μας δείξει κάποιο δρόμο, ότι ίσως εδώ να είναι καλύτερο. Και είπα, ας πάω να δοκιμάσω, να δω. Και ξαφνικά βλέπω ένα τοπίο με στην ομίχλη, με στα δέντρα, στο δάσος. Πηγή έμπνευσης. Έπαθα. Δηλαδή λέω, αυτό είναι αυτό που ονειρευόμουν, το παραμύθι μου. Και αμέσως έψαξα σπίτι στην περιοχή. Η μητέρα μου κατάγεται από τον Πεδουλά. Οπότε η Λεμύθου Πεδουλά είναι Μαραθάς, είναι κοντά 6 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Έψαξα στην αρχή στον Πεδουλά, δεν βρήκα κάτι. Και ύστερα κατέληξα στη Λεμύθου, όπου μου λέγαν δεν υπάρχει τίποτα. Και τελικά τυχαία, ενώ περνούσα μια μέρα, βλέπω μια ταμπέλα σε ένα χαλαμάντουρο σε εισαγωγικά, που έλεγε πωλείται. Το αγόρασα πολύ φθηνά, το αναπαλαίωσα μόνος μου, έκανα τα σχέδια, το χτίριο που βλέπετε που είναι πλέον, ναι, το παράκεντρο, το σχεδίασα εγώ. Κάναμε αρκετά από τα οικοδομικά μόνοι μας, μαζί με και τον Μπάμπο τον Κουζάλη που είχαμε ιδρύσει το παράκεντρο. Και αποφασίσαμε ότι αυτός ο οργανισμός που είχαμε ιδρύσει στη Λεμεσό, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ότι ήθελε μια έδρα και γιατί να μην είναι στη Λεμύθου. Είναι και αποκέντρωση, αν θέλεις. Αποκέντρωση, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που έχουμε τόσο κοντινές αποστάσεις συγκριτικά με άλλες χώρες εδώ στην Κύπρο και είναι κρίμα να μην εκμεταλλευόμαστε αυτούς τους χώρους. Και αυτά τα χωριά με τις τόσες ομορφιές τους. Mm-hmm. Και βρήκες τη Γαλήνη εκεί, έτσι, και την έμπνευση. Και την έμπνευση και τη Γαλήνη. Και μπορώ να σου πω είναι πολύ, πολύ πιο παραγωγικός τώρα που βρίσκομαι εκεί παρά όταν βρισκόμουν στη Λεμεσό. Δεν υπάρχει η φασαρία να σου αποσπάσει την προσοχή. Είναι όλα τόσο ήρεμα, τόσο όμορφα. Και ακριβώς θέλαμε μάλλον να το μοιραστούμε αυτό το πράγμα. Και αυτό το παράκεντρο ανοίγει, μάλιστα, κάθε χρόνο για εκδηλώσεις. Έχουμε εκδόσεις, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς καλλιτέχνες, φιλοξενούμε νέα παιδιά. Όχι και νεαρούς, αλλά και μεγάλους. Επίσης υπάρχει ένα βραβείο που δίνεται κάθε χρόνο από το παράκεντρο πολιτισμού. Γενικά είμαστε δραστήριοι. Με μεγάλη προσφορά. Αφιλοκερδός. Αφιλοκερδός. Ναι, πιστεύω ότι η τέχνη δεν είναι κάτι που πρέπει να... Να είναι προσπόληση. Όταν σκέφτεσαι... Εντάξει, σίγουρα θέλεις την αμοιβή, αλλά όταν σκέφτεσαι τα λεφτά... Μόνο. Όταν δημιουργείς για να πάρεις λεφτά, νομίζω ότι δεν πετυχαίνει. Η μαγιά δεν δουλεύει τόσο. Και είχες και σημαντικές συνεργασίες και επαφές με μεγάλους καλλιτέχνες. Είδα πριν μια φωτογραφία με την Άννα τη Μούσχουρη. Mm-hmm. Πότε γνώρισες την Άννα τη Μούσχουρη? Μέχρι το 99 ήμουνα μαέστρος της διάστασης. Ναι. Αυτό γινόταν ενώ σπούδαζα και Αμερική. Ένα μεγάλο διάστημα. Ταυτόχρονα. Ναι, ήμουν και μαέστρος της διάστασης και παράλληλα. Είχες κλωνοποιηθεί? Έτυχε φορά να έρθω μέχρι και τρεις φορές ένα μήνα για παραστάσεις και για πρόβες. Ήταν όμως μια πολύ καλή σχολή η διάσταση στο να μάθω να εργάζομαι γρήγορα και παραγωγικά. Και μέσω της είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πολλούς επώνυμους καλλιτέχνες. Εντάξει, είμαι και τυχερός, λόγω του Μιχάλη του Κακογιάννη, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω επίσης αρκετούς επώνυμους καλλιτέχνες. Ο οποίος είναι θείος σου, έτσι. Συγγενής, όχι ακριβώς. Είσαι εξάδελφος του πατέρα μου. Εξάδελφος του πατέρα. Ναι. Και έτσι. Εντάξει, από αυτήν την άποψη φάνηκα τυχερός και
νιώθω ακόμα πιο τυχερός που αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, δηλαδή αν πάρεις την Άννα Μούσχουρη, τον Ταλάρ, τον Ζος Μουστακή, τον Τζόνι Λόκαν που κάναμε και ένα δίσκο μαζί. Αξιά αγάπη στον Τζόνι Λόκαν. Πολύ έτυχε να τον γνωρίσω. Σοβαρά. Έρθει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια στην Κύπρο για μια συνέντευξη και μου άφησε άριστες εντυπώσεις. Σοβαρά, τι ωραία. Γλυκύτατος. Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι οι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες είναι πολύ πολύ απλοί. Και προσγειωμένοι. Πολύ. Δηλαδή ο Τζον Λόκαν μου έλεγε ένα ποτήρι κρασί θέλω και να ηχογραφήσουμε. Πολύ απλός. Ο Μουστακή με τη μοτόρα του, ξέρεις, ούτε καν αυτοκίνητα, πολυτέλειες. Η Νάνα Μούσχουρη το ίδιο, πολύ απλή. Ο Κότσιρας μου φάνηκε υπερβολικά υπέροχος και χαίρομαι που θα ξανασυνεργαστούμε τώρα. Ξανασυνεργαστούμε σε νέο δίσκο. Σε νέο δίσκο τώρα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε γιατί έχουμε και άλλα να πούμε. Ωραία. Μεγάλη ευκαιρία από τις υπεραγορές Ορφανίδη. Πάρτε τηλέφωνα, στείλτε SMS, email, φωνάξτε το πόρτα με πόρτα. Αυτό το νέο πρέπει να διαδοθεί. Μεγάλο 15ήμερο προσφορών 3-1 που δεν έγινε ποτέ από κανένα. Clearance σε 30.000 προϊόντα με 70% έκπτωση στην αρχική τιμή.